984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ισχυρή νότιοι άνεμοι και μεγάλη συγκέντρωση σκόνη στα κύρια χαρακτηριστικά σήμερα του καιρού. Σπασίματα κλαδιών δέντρων καταγράφονται στην πόλη των Χανίων εξαιτίας της δύναμης των ανέμων. Η θερμοκρασία κατά τόπου στο νησί φτάνει και στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για δυνητικά επικίνδυνες ρηπές ανέμων, αρχικά από νότιες διευθύνσεις από αργά το βράδυ σήμερα και αύριο Τρίτη από δυτικές βορειοδυτικές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενημερώνει με ανάρτησή του στο Facebook ο Σάκης Αρναουτογλου. Νέα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Αχαΐα. Εξαιτίας της βροχόπτωσης ανέβηκε η στάθμη του νερού στην περιοχή μετόχη, πλημμύρισαν σπίτια, αγρικίες και εγκλωβίστηκαν 3 άτομα. Στο μέτωπο του κορονοϊού, 193 χθες τα νέα κρούσματα στην Κρήτη από τα 3.823 σε πανελλαδικό επίπεδο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 109, στο Λασίθι 6, στο Ρέθυμνο 41, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 37. 120 οι ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, 104 σε κλινικές COVID, 16 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 13 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με συνολικά 32 ασθενείς, ενώ στο νοσοκομείο Σιτίας και Νεάπολης δεν καταγράφεται καμία νοσηλεία. 2 είναι οι θάνατοι στο νησί από επιπλοκές της νόσου. Σε προληπτική καραντίνα έχουν τεθεί 5 Έλληνες, οι οποίοι επέστρεψαν μέσω του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αθήνα υπό το φόβο της μετάλλαξης όμικρον. Έφτασαν με πτήση από τη Νότια Αφρική και ενδιάμεσο σταθμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και οι 5 μέχρι στιγμής είναι καλά στην υγεία τους. Υποβλήθηκαν σε rapid test, τα οποία βγήκαν αρνητικά. Ωστόσο, θα υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο όταν περάσουν 10 ημέρες και αν το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου είναι αρνητικό, θα λήξει η καραντίνα τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν στην Αιθιοπία να αποχωρήσουν, ενώ αποθαρρύνει πλήρως τυχόν ταξίδια προς τα εκεί, καθώς η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εύθραυστη. Δεδομένου ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Αιθιοπία παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, όλο και πιο απρόβλεπτη, καθώς και ότι οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ταξίδια Ελλήνων πολιτών στη χώρα αποθαρρύνονται πλήρως, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Το παραλλαγμένο στέλεχος όμικρον του κορονοϊού είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, ενώ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της παραλλαγής ενδέχεται να υπάρξουν μελλοντικές εξάρσεις της COVID-19, οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε κάποιες περιοχές, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η υπηρεσία του ΟΗΕ στις τεχνικές της συμβουλές προς τα 194 μέλη της τα κάλεσε να επιταχύνουν τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων κατά της COVID-19 και να καταρτήσουν σχέδια προκειμένου να ανασχέσουν το κύμα και να παραμείνουν σε λειτουργία οι βασικές υγειονομικές υπηρεσίες τους. Η όμικρον έχει ένα πρωτόγνωρο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα της, κάποιες από τις οποίες προκαλούν ανησυχία για την ενδεχόμενη επίπτωσή τους στην πορεία της πανδημίας, προειδοποιεί παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συνολικά, ο παγκόσμιος κίνδυνος από το νέο στέλεχος ανησυχίας όμικρον εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλός. Στη Βρετανία σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας της G7 για τη μετάλλαξη. Στην ατζέντα η προκαταρκτική συμφωνία των χωρών μελών Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να διαπραγματευτούν μια μελλοντική συνθήκη για την πρόληψη των πανδημιών, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Τις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα έχουμε εικόνα. Η Ελλάδα έχει λάβει μέτρα και είμαστε σε επιφυλακή, καθώς η μετάλλαξη κινείται σε διαφορετικές χώρες, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Επιτροπή των Ειδικών που θα συζητήσει τις επιδημιολογικές εξελίξεις. Η χώρα δεν θα κλείσει. Τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι μέτρα που υποστηρίζουν αυτή τη στρατηγική προς αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Δεν σκεφτόμαστε μέτρα που μπορεί να φέρουν περιορισμούς στους εμβολιασμένους, δεν σκεφτόμαστε μέτρα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν μικρό, μεσαίο ή μεγάλο lockdown. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτή τη στρατηγική που ταυτόχρονα κρατά την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία ανοιχτή και την ίδια στιγμή κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη και φυσικά να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, προσθέτει.
Αύξηση παρουσιάζουν οι εμβολιασμοί στη χώρα. Ειδικότερα το ποσοστό των ατόμων ανά των 12 ετών που είτε είναι εμβολιασμένοι είτε έκλεισαν ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου αυξήθηκε κατά 4%. Μέσα στις πρώτες μέρες του Νοέμβρη το ποσοστό εμβολιασμού από το 71 έφτασε στο 75%. Συνολικά 386.692 πολίτες ανά των 12 ετών προστέθηκαν σε 2 εβδομάδες στο συνολικό πληθυσμό που έχει επιλέξει να εμβολιαστεί. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα συνταξιούχικών συλλόγων σε Ηράκλειο και Αθήνα. Εκφράζουν την αντίδρασή τους για τη φορολόγηση των αναδρομικών αλλά και τις εισοδηματικές ανισότητες που επικρατούν στον χώρο των συνταξιούχων, με ένα μέρος εκ των οποίων λαμβάνει 250 ευρώ, όπως ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου Νίκος Χατζόπουλος είπε στον 984. Άκρος αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία του ενιαίου συστήματος ελέγχου πληρωμών των συντάξεων ήλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον Νοέμβριο που δημοσιεύει η ΕΝΙΠΕΚ. Τα ευρήματα αποτελούν και αποστομωτική απάντηση στους δανειστές και στους Έλληνες μνημονιακούς πολιτικούς και επιστήμονες, που ακόμα και σήμερα επιμένουν ότι η Ελλάδα ή στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν υψηλές κατά μέσο όρο συντάξεις, σημειώνει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Η γενικευμένη συνταξιοδοτική φτώχεια είναι συνέπεια των μνημονιακών περικοπών, καθώς και της απαγόρευσης της αύξησης των συντάξεων πάγωμα αυξήσεων μέχρι το Δεκέμβρη του 2022, σύμφωνα με τον νόμο 4475 του 2017, που παραμένει ακόμα σε ισχύ. 24ωρη πανελλαδική πανηγειονομική απεργία πλην Αττικής στην Τετάρτη 1η του Δεκέμβρη. Απεργούμε όλοι για να δώσουμε ηχηρή δυναμική απάντηση στην κοροϊδία της κυβέρνησης που αρνείται να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομενών με ελαστικές σχέσεις εργασίας που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Επικαλούμενοι νομικά κολλήματα και συνταγματικές δυσκολίες, λέει στον 984 ο πρόεδρος του Σωματείου στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Βρυσαλής. Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισητισμό απορρίφθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας οι τροπολογίες για μείωση των απαιτούμενων εισήμων ώστε 200.000 εργαζόμενοι να ενισχυθούν από τον ΟΑΕΔ για να έχουν και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δυσκολότερη κατάσταση για τους εργαζόμενους στον επισητισμό. Για θέατρο του παραλόγου μιλά ο Σωκράτης Βαρδάκης στον 984 και για κινησμό ο πρόεδρος των ξενοδοχοϊπαλλήλων και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επισητισμού Νίκος Κοκολάκης. Δεν είμαστε ζητιάνοι, ζητάμε τα ελάχιστα για τις οικογένειές μας, επισημαίνει ο τελευταίος. Η κυβέρνηση συνειδητά αδιαφορεί για το πώς θα ζήσουν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό, προσθέτει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας δρυμή κατηγορό κατά του Υπουργού Εργασίας. Την ανάγκη στοχευμένη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, επαρχιακών πόλεων, ορεινού και ημιορεινού όγκου που επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία, επισημαίνουν οι βουλευτές του κινήματος αλλαγής. Αύριο Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, λήγει προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021. Το ύψος του κυμαίνεται από 508,20 ευρώ έως 1016,40 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ. Πρόβλημα επιβίωσης για τους ξεναγούς που ζητούν επιγόντως νομοθετική ρύθμιση για να ενταχθούν στην επιδότηση ανεργίας. Όπως σημειώνει στον 984 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρήτων Πιπέρας, τα 200 αίσθημα που απαιτούνται για να ενταχθούν στο Ταμείο Ενεργίας είναι όνειρο θερινής νυχτός. Σημειώνει ότι για όλο το 2020 αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι ξεναγοί δεν εργάστηκαν καθόλου και πως το 2020 έλαβαν έκαστος μόνο 1.868 ευρώ και 50 αίσθημα. Να απογραφούν στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας καλεί όλους τους κατοίκους ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης μέσα από ανοιχτή επιστολή του προς όλους τους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα αυτούς οι κατοικίες των οποίων έπαθαν ζημίες μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου και φιλοξενούνται ή έχουν μετακομίσει προσωρινά σε άλλες περιοχές. Όσοι πιο πολύ απογραφούμε στο Δήμο μας, τόσο πιο σημαντικό είναι για το αύριο του Δήμου, ιδιαίτερα μετά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή μας από τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, λέει ενδεικτικά. Χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ για την αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου στον οικισμό Δούλη, ενέκρινε η Περιφέρεια Κρήτης. Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στο δεύτερο γύρο, θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Στο δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν η Κατερίνα Κοσμαδάκη, που συγκέντρωσε 189 ψήφους, και ο Νίκος Λογοθέτης, που έλαβε 273. 181 οι ψήφοι που συγκέντρωσε ο Μιχάλης Φακιανάκης.
Στις εκλογές των λοιπόν δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης, στα Χανιά αναδείχθηκε πρόεδρος ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Χρήστος Πραγματευτάκης, στο Ρέθυμνο ο Θωμάς Λεχοβίτης, στο Λασίθι πρόεδρος αναδείχθηκε η Σοφία Τσαγκαράκη. Κινητοποίηση το βράδυ στις 7 των σωματείων της δύναμης του ΠΑΜΕ στη Λότζια ενάντια στην αύξηση των δημοτικών τελών σε κατοικίες επαγγελματικούς χώρους κατά 23%. Διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση για το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της COVID-19 ιδιαίτερα στα παιδιά. Διοργανώνει αύριο Τρίτη η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Παιδείας. Η ενημερωτική εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης της Αγροτικής Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η του Δεκέμβρη στην αίθουσα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Το αίτημα για στήριξη της ενιαίας δημοπράτησης των προήμων κηπευτικών κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρα στον Περιφερειάρχη Κρήτης και το οποίο έγινε αποδεκτό. Απόψε στις 10 η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει απευθείας την τηλεμαχία των 5 εκ των 6 υποψηφίων προέδρων του κινήματος Αλλαγής. Δεν θα συμμετέχει ο Γιώργος Παπανδρέου. Στην Αθήνα, οι 68 μετανάστες από το Ιράν, Ιράκ, Αιγύπτο, Συρία που για μία εβδομάδα φιλοξενήθηκαν στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο Έλληνες με 250 γραμμάρια ηρωίνη στο Ηράκλειο. 49χρονος με καταγωγή από την Αρμενία σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την 48χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Η Γαλλία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια σοβαρή συζήτηση με τη Βρετανία για τα θέματα που αφορούν στην παράτεπη μετανάστευση. Όμως δεν θα γίνει όμηρος της εσωτερικής πολιτικής του Λονδίνου, δηλώνει ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των αφγανικών αεροδρομίων ζήτησαν οι Ταλιμπάν. 16χρονοι με προβλήματα αναπηρίας από το ελληνικό μειονοτικό χωριό της Δερβιτσάνη στην Αλβανία έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της στυλίχθηκε στις φλόγες. Το κορίτσι δεν μπόρεσε να μετακινηθεί. Κινηθεί έγκαιρα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο από ασφυξία. Η Αυστραλία ανέστειλε σήμερα το σχέδιό της να ξανανοίξει τα σύνορα στους φοιτητές και τους εξειδικευμένους εργαζόμενους, επικαλούμενοι τις αβεβαιότητες που υπάρχουν ακόμα σχετικά με την επικινδυνότητα και την μεταδικότητα της παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Όφη ανέβηκε στην τέταρτη θέση μετά το τρίποντο κόντρα στον Ιωνικό, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανετολικού 2-1 και έπιασε πεντάδα. Από το επεισοδιακό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη σημαδεύτηκε η 11η αγωνιστική τη Super League με τους κίτρινους να παίρνουν πάντως την νίκη 0-1. Δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός στο μάτς με τον Βόλο που νίκησε τελικά με 2-1, ενώ με το ίδιο σκορ πέρασε το Σάββατο η ΑΕΚ από τα Γιάννενα. Καταιγιστικός ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος σκόρπισε τον Ατρόμητο με το εντυπωσιακό 6-2, ενώ ο Απόλλωνος Σμύρνης και Λαμία μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις με λευκή ισοπαλία. Ο Εργοτέλης ιτήθηκε με 2-0 από την Καλαμάτα στην Πελοπόννησο. Ο Αλμυρός άντεξε παίζοντας για μία περίπου ώρα με 10 παίκτες κόντρα στον Πανιόνιο και έμεινε όρθιος με το ισόπαλο 1-1. Ο Ηρόδοτος ιτήθηκε από την Καλυθέα με 0-2. 84. Ο καιρός. Αστατός καιρός σήμερα. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 6 με 8 μποφόρ. Έως τους 30 βαθμούς κατά τόπους η θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.